Μια κατάσταση που παραπέμπει σε απόλυτο μπάχαλο αναφορικά στις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις καθηγητών, περιγράφει η ΕΛΜΕ Μαγνησίας, που είχε προγραμματίσει για σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο ωστόσο ουδέποτε συνεδρίασε λόγω απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΕΛΜΕ, σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, επικρατεί μια άνευ προηγουμένου κατάσταση σε αρκετά γυμνάσια και λύκεια, κυρίως στην περιφέρεια του νομού, όπου εκπαιδευτικοί πηγαίνουν από χωριό σε χωριό προκειμένου να συμπληρώσουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας. Υπάρχει δημιουργία ένα μπάχαλο γενικώς, ένα μπάχαλο. Την ευθύνη για αυτή την κατάσταση έχει τον Υπουργείο, το οποίο ολοκλήρωσε διαδικασίες 5 Σεπτέμβρη, αποσπάσεις κτλ. Φτάνουμε σε σημείο να υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή προκειμένου να καλύψουν το ωράριό τους να πηγαίνουν μία μέρα στα Τρίκερη, δύο μέρες στην Αργαλαστή, μία μέρα Τσακαράδα, μία μέρα Ζαγορά. Τρελά δηλαδή πράγματα. Και πολλές φορές τα προγράμματα δεν μπορεί να το λειτουργήσουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα πας ένα μαθηματικό στο γυμνάσιο που πρέπει να είναι 4 μέρες για 4 ώρες στο σχολείο, δεν μπορεί να τον έχεις ταυτόχρονα, παράδειγμα, στην Αχέλο, να τον έχεις ότι τις ίδιες μέρες θα πρέπει να είναι και στην Αγριά. Την ίδια στιγμή, όπως καταγγέλει η τοπική ΕΛΜΕ, ακυρώνονται αποφάσεις του ΠΙΣΔΕ Μαγνησίας, με αποτέλεσμα δεκάδες εκπαιδευτικοί από περιοχές εκτός του νομού που είχαν τοποθετηθεί σε σχολεία της Μαγνησίας να αναγκάζονται να επιστρέψουν στις προηγούμενες σχολικές τους μονάδες. Αλλάζει η διαδικασία αναθέσεων μαθημάτων και κάθε φορά ουσιαστικά πάμε σε καινούργιες δημιουργίες καταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά πρέπει να προσαρμόσουμε και να διαθέσουμε το προσωπικό που πολλές φορές επαναλαμβάνω λόγω των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων που είναι πλέον σε λίγες ώρες, είναι πρακτικά αδύνατο. Οι άνθρωποι αυτοί, το μόνο που λένε ότι πάντα δώστε όλους όρους, αλλά δεν έχουν καμιά ιδέα με τα σχολεία. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν με άνεση, κάποιοι θα έχουν ελλειπές ωράριο. Πώς θα γίνει δηλαδή, άμα έχει κάποιος 6 ώρες δηλαδή στην Αλόνισο του περισσεύουν, θα τον πάρουμε να τον πάμε τις άλλες 6 ώρες στη Σκόπουλο για να συμπληρωθεί το ωράριο, όπως λέει το Υπουργείο. Εδώ μιλάμε για τρελές καταστάσεις.